Κοντοπούλου, υψηλοί τόνοι και καταγγελίες στιγμάτισαν τη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για τα σκάνδαλα στην υγεία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Παύλο Πολάκη, χαρακτηρίζοντάς τον πλαστογράφο. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια σκευωρία σήμερα από τον Πολάκη. Έχω κάνει μήνυση κατά του κυρίου Πολάκη για όλη αυτή την υπόθεση. Δυστυχώς η πλειοψηφία της Βουλής αρνήθηκε να του αρθεί ασυλία. Λαύρος κατά του Παύλου Πολάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι έχει στα χέρια του πραγματογνωμοσύνη που εμφανίζει πλαστογραφημένο το ηχητικό υλικό που τον εμπλέκει στην ανάθεση έργου 23 ατόμων με κονδύλια του Κελπνό, εκ των οποίων τα 13 απασχολήθηκαν στο γραφείο του όσο ήταν υπουργός Υγείας. Αποτελεί προϊόν συγγραφής σε 19 διαφορετικά σημεία. Εγώ ισχυρίζομαι ότι αυτή την πλαστογραφία την έχει διαπράξει ο κύριος Πολάκης. Για το έγγραφο που κατέθεσε στη δικαιοσύνη ο Παύλος Πολάκης, το οποίο ο Άδωνης Γεωργιάδης φέρεται να καταγράφει τη λίστα με τα 23 πρόσωπα που επιθυμεί να προσληφθούν μέσω Κελπνό, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι το συνέταξε κατ' εντολήν Πολάκη ο υπεύθυνος της εταιρείας Security του οργανισμού για να τον ενεχοποιήσει. Έχει πάρει τον κύριο Πολάκη χωρίς σύμβαση 8 εκατομμύρια ευρώ για ψευδείς υπηρεσίες ανύπρακτες για να φτιάξει την πλαστογραφία. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, και με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσω από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γεωργιάδη, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί εμπλέκεται το όνομά του στην υπόθεση. Και θέλω να έχω μια πρώτη αντίδρασή του μετά την ενημέρωσή του για το περιεχόμενο της δικογραφίας. Κύριε Χατζηνικολάου, η Ελλάδα ζει μέρες μεγάλης ντροπής. Και ακούστε γιατί. Εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες έχει προαναγγέλει ο κύριος Πολάκης στο Facebook, δείτε τι αποκαλύψεις έρχονται. Ο κύριος Καμένος έχει κάνει αναρτήσεις, 2 ή 3 στο Twitter, δείτε τι γίνεται με την Νοβάρτης. Ξέρετε τι ημερομηνία έχει τελευταία κατάθεση που με αφορά? 4 Φεβρουαρίου, την ημέρα του Συλλαλητηρίου. Την επομένη πήγε ο κύριος Ζανακόπης στον Αεροπάγο. Ο κύριος Πολάκης ήξερε την κατάθεση των μαρτύρων πριν κάνουν την κατάθεση μάρτυρες. Σας φαίνεται λογικό αυτό? Η τελευταία κατάθεση, είπατε, μήπως υπήρχαν προηγούμενες τις οποίες γνώριζε? Γιατί μπορούσε να γνωρίζει τις προηγούμενες με κάποιο τρόπο? Δεν το ξέρω. Όχι, ότι έχει κάνει αναρτήσεις το ξέρετε. Ότι έχει κάνει αναρτήσεις, το ξέρω. Αλλά η διαρροή δεν είναι αναγκαστικό να γίνει από τη δικογραφία. Μια διαρροή μιας κατάθεσης μπορεί να γίνεται και από αυτόν που μιλάει, από άλλους. Πάντως σε κάθε περίπτωση, ένας μη αρμόδιος να γνωρίζει, που έχει και εμπάθεια μαζί μου ιδιαίτερη, γιατί σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, να ξέρετε, η μεγάλη είδηση είναι ότι εγώ απέδειξα με την πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας, όχι δική μου, ότι το ηχητικό που έλεγε στην εκπομπή σας είναι πλαστογραφημένο. Και έβγαινε στην εκπομπή σας και μιλούσε για ένα ηχητικό για τον Γεωργιάδη που απεδείχθηκε την αστυνομία πλαστογραφημένο σε 19 σημεία. Δηλαδή, κανονικά σήμερα ο Τσίπρας, δεν πάει να το φωνάξει, του πει: αδερφέ, έβγαινε και διέσαι σαν πολιτικό αντίπαλο για κάτι πλαστογραφημένο. Δεν είχαν να με ρωτήσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή τίποτα. Δείτε το βίντεο, δεν είχαν να με ρωτήσουν. Και μετά διαβάζω για όλη αυτή την υπόθεση. Θέλω να σου πω ειλικρινά, κύριε Χατζηνικολάου, αφήστε το λίγο για μένα, θέλω να μιλήσω γενικά. Η δημοκρατία κινδυνεύει από αυτή την υπόθεση. Κινδυνεύει σοβαρά. Όλα αυτά που περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι όλα ψέματα? Στο θέλω να πω, η εταιρεία, αφορά... η εταιρεία αυτή, το είδαμε πριν από λίγο στο βίντεο, εμπλέκεται σε υποθέσεις δωροδοκιών σε πολλές χώρες του πλανήτη. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είναι μια εταιρεία δηλαδή, η οποία όπως η Siemens στο παρελθόν, έτσι και αυτή, μανιπουλάρισε την αγορά, λαδώνοντας. Καταρχάς, για να καταλάβετε την υπόθεση, οι μάρτυρες του FBI δεν έχουν πει τίποτα για πολιτικά πρόσωπα. Μηδέν, zero. Δεν υπάρχει από το FBI για τα πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχουν 3 προστατευόμενοι μάρτυρες που ήταν τις τελευταίες 4 εβδομάδες, οι οποίοι θα ξαφνικά... Αυτή είναι μια πρακτική που την είχαμε δει και στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι καινούργια σωστά πρακτική. Αλλά στη Χρυσή Αυγή υποτίθεται, εγώ δεν λέω αν είναι σωστή ή λάθος, γιατί εγώ δεν έχω μπλέξει καθόλου με αυτήν την υπόθεση ποτέ, θα κρίνουν τα δικαστήρια. Υποτίθεται το επιχείρημα ήταν ότι η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση και αυτοί φοβόντουσαν τη ζωή τους. Τώρα τι φοβούνται, θα τους σκοτώσω, ας πούμε? Ο κύριος Βενιζέλος είναι δολοφόνος? Ο κύριος Σαμαράς θα τους θάψει το χώμα? Αυτό είναι αστειότητα που λέμε. Είναι αστειότητα, έτσι. Θα μπορούσε όμως να είναι στελέχη της εταιρείας τα οποία μιλούν και τα οποία δεν θέλουν να εκτεθούν. Μα δεν κατηγορούν παρά μόνο ένα άνθρωπο, τον κύριο Φρουζή, και τον πολιτικά πρόσωπα. Τίποτα άλλο δεν λένε αυτοί. Αυτοί είναι 3 μάρτυρες που μιλάνε μόνον για τα πολιτικά πρόσωπα και τον κύριο Φρουζή. Δηλαδή εμείς θα τους σκοτώσουμε αν μάθουμε το όνομά τους. Αυτό λέει η εισαγγελέα που σου έχει δώσει την παροχή της προστασίας.
απίπτωση θα έχει αυτό. Θυμηθείτε με. Ήξερα ότι εσείς ευτυχώς καταλαβαίνετε. Δεν θα υπογράφει χαρτί κανένας για τίποτα στην Ελλάδα. Δεν υπογράφει χαρτί. Γιατί εγώ, ας πούμε, κατηγορούμε ότι πήρα 2 εκατομμύρια, ευτυχώς τουλάχιστον μάλλον 2 εκατομμύρια, για στην αρχή λέγανε για 50.000 διαρροές και λέω θα γίνω ρεζίλη σου φίλου. Μα είναι 2 εκατομμύρια. Λοιπόν, 2 εκατομμύρια, προσέξτε. Έχει σημασία αυτό. Είναι το όριο. Διασώσανε κάπου την αξιοπρέπειά μου από αυτή την έννοια. 2 εκατομμύρια, προσέξτε, γιατί τα πήρα. Για να εφαρμόσω το μνημόνιο. Να πληρώσω τα ληξιπρόθεσμα στην Οβάρτη, που έχω πλήρωσα στην Οβάρτη και σε όλες τις εταιρείες. Και ελέγχθηκα από την Τρόικα γι' αυτό. Γι' αυτό και σε ένα σημείο λέει, είχαν περίεργους δεσμούς και με την Τρόικα. Αφήνει δηλαδή ότι πλήρωναν και την Τρόικα. Κοιτάξτε, εγώ μου είπαν ότι σε κάποιο σημείο και έρχομαι στον κύριο Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, μου είπαν και πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που κλονίστηκε η άποψή μου για αυτή τη διαδικασία, ότι ένας από τους τρεις μάρτυρες με αναφέρει. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου τον κύριο Φρούζη. Δεν τον ξέρω. Τον ξέρω μόνο από τις φωτογραφίες. Είδα τη φωτογραφία του τώρα. Μου λένε λοιπόν ότι με αναφέρει ένας από τους μάρτυρες ότι έκανα δημόσιες σχέσεις στον κύριο Φρουζή. Και ότι έναντι ανταλλαγμάτων του έκλεινα ραντεβού. Λοιπόν, θέλω να σας πω, αν όλη η δικογραφία είναι, παρακαλώ, αν όλη η δικογραφία είναι σαν την αναφορά στο πρόσωπό μου, λυπάμαι πολύ, θα πάμε αλλά θα τελειώσω το ερώτημά μου. Αν όλη η δικογραφία είναι σαν την αναφορά στο πρόσωπό μου, αρχίζω και ανησυχώ πάρα πολύ. Διότι τον κύριο Φρουζή δεν τον γνωρίζω ούτε κατόψιν, τον είδα για πρώτη φορά με το θόρυβο αυτό που δημιουργήθηκε, τις φωτογραφίες του και τα πλάνα του στην τηλεόραση. Και δεύτερον, το δικό μου μαγαζί που είναι ένα μεγάλο μαγαζί, ένα μαγαζί που κάνει 30-35 εκατομμύρια τζίρο έκανε παλαιότερα, δεν θα έκλεινε ραντεβού σε κανέναν, με κανέναν έναντι ανταλλάγματος μιας καταχώρησης ή μιας διαφήμισης και θέλω δημόσια να προκαλέσω όποιον δέχθηκε από μένα τηλεφώνημα για ραντεβού με τον κύριο Φρουζή, είναι ανοιχτά τα τηλέφωνα του Αντένα, να βγει να το πει τώρα. Αλλά αυτό θέλω να πω, μου το είπαν τώρα πριν μπω στο στούντιο, μου δημιούργησε μια ανησυχία για αυτή την έρευνα. Προσέξτε. Και παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, θα σας δώσω το λόγο στη σειρά σας. Πάμε ένα-ένα τα ζητήματα. Πάμε, παρακαλώ. Κύριε, υπάρχει παγκόσμιο σκάνδαλο αναφορικά με την υπόθεση Νοβάρτης, ναι ή όχι? Υπάρχει. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει. Όχι απλώς υπάρχει. Το διερευνούν. Είναι από τα μεγαλύτερα σε δεκάδες χώρες των τελευταίων δεκαετιών. Υπάρχει εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτή την ιστορία, όπως έρχεται από τα. Την έρευνα που κάνανε οι Αμερικάνικες φαίνεται υπηρεσίες. Ότι υπάρχει. Φαίνεται σοβαρή, λοιπόν, να υπάρχει. Και σοβαρή. Ποιος το διερευνά στην Ελλάδα εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει αυτό το σκάνδαλο? Δεν το διερευνά ούτε ο Ζαχαριάδης, ούτε ο Παπαγγελόπουλος, ούτε ο Κοντονής, ούτε ο Τσίπρας, ούτε κανένας. Το διερευνεί η ελληνική δικαιοσύνη. Όταν στην ελληνική δικαιοσύνη υπάρξουν ενδείξεις ότι κάποιο πολιτικό πρόσωπο εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία, στέλνει τη δικογραφία στη Βουλή. Και αυτή λοιπόν είναι η πρώτη απάντηση στον κύριο Γεωργιάδη που λέει ότι οι έρευνες που έχει κάνει το FBI δεν αναφέρουν πολιτικά πρόσωπα. Εγώ δεν ξέρω τι έρευνες έχει κάνει το ελληνικά πρόσωπα. Για να έρθει όμως η δικογραφία στη Βουλή, δεν το αποφασίζει κάποιος πολιτικός αντίπαλος, ούτε στείνεται κάποια πολιτική συσκευωρία. Εάν λοιπόν εσείς θέλετε με αυτόν τον τρόπο να παρέμβετε, κύριε Γεωργιάδη, στο έργο της ελληνικής δικαιοσύνης που οι δικαστές και οι εισαγγελείς δουλεύουν νυχθημερών για μήνες, να το πείτε καθαρά. Δεύτερο ζήτημα. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης, με το που εμφανίστηκα στο συλλαλητήριο, πλακώσανε να φέρουν την δικογραφία στη Βουλή. Ερώτημα. Ποιος στέλνει τη δικογραφία στη Βουλή? Σηκώνω εγώ ένα τηλέφωνο που είμαι διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται η δικογραφία στη Βουλή? Το κάνει ο Πρωθυπουργός? Το κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Όχι. Το κάνει ο Άριος Πάγος. Οι λειτουργοί της δικαιοσύνης στέλνουν τη δικογραφία στη Βουλή. Εκτός αν ο κύριος Γεωργιάδης υπενήσεται ότι οι λειτουργοί της δικαιοσύνης πήρανε την απόφαση αυτή την ημέρα του συλλαλητηρίου. Είναι και αυτό μία άποψη, αλλά να το πει καθαρά. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ βλέπω διάφορα ζητήματα να κυκλοφορούν στον τύπο. Εμείς θα διαβάσουμε τη δικογραφία, θα δούμε τι υπάρχει, θα συζητηθεί. Αυτά τα οποία φαίνεται, όποιος κάνει μια βόλτα στο ίντερνετ, είναι ανατριχιαστικά. Εγώ δεν θέλω να παραστήσω ούτε τον δικαστή, ούτε τον εισαγγελέα και δεν είναι και ο ρόλος μου αυτό, αλλά υπάρχει ένας ελληνικός λαός, ο οποίος παίνεται, κύριε Χατζηνικολάου, και που φαίνεται ότι αυτές οι μίζες φτάνανε σε ύψη δισεκατομμυρίων, πολλαπλάσιο της υπερεκτέλεσης του πλεονάσματος.
Δεν υπάρχει καμία απόδειξη καμίας μίζας, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό θα αποδειχτεί. Εγώ δεν κάνω τον εισαγγελέα. Εγώ λέω ότι φαίνεται. Τι διαβάζουμε από τον τύπο. Για 50 εκατομμύρια ευρώ σε πολιτικά πρόσωπα. Λοιπόν, ένα λεπτό. Μίλησα και εσείς, δεν σας διέκοψα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι βουλευτής. Δεν έχω δυνατότητα. Δεν έχω δυνατότητα πρόσβαση. Και το σχολιάζει, κύριε Ζαχαριάδη. Το άλλο ζήτημα. Αυτό είναι για όλους. Ο ίδιος τα έχει στήσει. Το άλλο ζήτημα. Προστατευόμενοι μάρτυρες. Σε ποιο δικονομικό σύστημα στον κόσμο υπάρχουν προστατευόμενοι μάρτυρες? Σε όλα τα δικονομικά συστήματα της Δύσης. Γιατί η ελληνική δικαιοσύνη πολλές φορές ζητάει από κάποιους μάρτυρες να είναι προστατευόμενοι? Διότι το κρίνει ο λειτουργός της δικαιοσύνης. Και δεν ξέρω αν λέει ο κύριος Γεωργιάδης, θα το κάνει κακό ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά δεν είναι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης σε αυτή τη χώρα που μπορεί να κάνει κακό ή να θέλει να κάνει κακό. Και όποιος διαβάσει τον τύπο λίγο πριν τα Χριστούγεννα, κάτι είχε γίνει μια ιστορία εκεί στο Χίλτον. Ένας άνθρωπος πήδηξε, προσπάθησε να πηδήξει κτλ. Και φαίνεται εμπλεκόμενος. Τι ήταν όλα αυτά? Να τα ψάξουμε, να τα δούμε. Εγώ δεν θα πω ο κύριος Γεωργιάδης ή ο μη κύριος Γεωργιάδης, αλλά υπάρχει ένα διεθνές σκάνδαλο. Και γιατί λέμε για την Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα ήταν χώρα αναφοράς για τη διατίμηση του φαρμάκου σε 29 χώρες. Άρα λοιπόν όποιος μπορούσε να επηρεάσει, αν μπορούσε να επηρεάσει, μπορεί να μην μπορούσε κιόλας, αλλά μπορεί και να μπορούσε, την τιμή του φαρμάκου στην Ελλάδα, με όποιον τρόπο μπορούσε. Έπαιζε σε 29 χώρες, λέτε. Μπορεί να τον κοίταζε και να τον έπιθε. Λέτε, έπαιζε σε 29 χώρες η τιμή αυτή μετά. Άλλαζε το τοπίο σε 29 χώρες. Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό, κύριε Χατζηνικολάου. Και να έχουμε μια απάντηση του κ. Είναι διεθνές σκάνδαλο. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Εδώ η Κίνα έκανε πριν από λίγους μήνες εξωδικαστικό συμβιβασμό. Τσακώνομαι με τον κύριο Πολάκη και τσακώνομαι με τον Δίνα κτλ. Διεθνές σκάνδαλο είναι, αλλά πρέπει και οι διαδικασίες να τηρούνται όμως. Απόλυτα. Κύριε Ζαχαριάδη, και παράδειγμα. Στην με συγχωρείτε, ερώτηση. Γιατί πήγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον Άριο Πάγο και συνάντησε την κυρία Τουλουπάκη? Μα απάντησε ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο συγκεκριμένο ερώτημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα το πρωί, ότι ενημερώθηκε ότι αυτή η δικογραφία που εμπεριέχει ζητήματα για πολιτικά πρόσωπα έχει κλείσει και κατευθύνεται στη Βουλή, και από εκεί και πέρα, με βάση αυτά τα οποία είπε ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπάρχουν ανιρτημένες οι δηλώσεις του στο ίντερνετ. Γιατί έγινε σύσκεψη με τους δύο υπουργούς, τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου, και μετά το ανακοινώθηκε ότι δόθηκε εντολή από τον Πρωθυπουργό? Το θεωρώ λογικό. Όταν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο, πέρα από το δικαστικό σκέλος που είναι απολύτως ανεξάρτητα, απολύτως σεβαστό, απολύτως σεβαστό. Γιατί εντάξει, είπατε λόγο εσείς στα μίντια, κύριε Γεωργιάδη. Αφήστε το, εδώ καταλύει τη δημοκρατία. Αφήστε που καταλύει τη δημοκρατία και ότι είναι ντροπή. Ντροπή είναι αυτά τα οποία γινόντουσαν στη χώρα τόσα χρόνια. Αυτά είναι ντροπή. Εδώ είναι τιμή και υπόλοιψή μου. Εγώ δεν άκουσα πολύ ώρα. Ντροπή ήταν αυτά που κάνατε στη χώρα τόσα χρόνια. Σας παρακαλώ. Και είδα τη δίκαιη σα. Απαντήσω. Τώρα μιλάω. Δεν θα διακόψει. Από πού μιλάτε εσείς? Ο κ. Χατζηνικολάου μου δώσε το λόγο μόλις τώρα. Μπορώ να τελειώσω, κ. Χατζηνικολάου? Ναι. Τελειώστε τη φράση σας. Γιατί είπαμε λοιπόν. Ευγενής, αλλά λέω, να τελειώσει λέω, τη φράση λοιπόν, του, κύριε Γεωργιάδη. Κοιτάξτε. Πολύ αέρα πήρατε. Είδα σήμερα. Ναι. Πολύ αέρα πήρατε και είναι κρίμα. Κύριε, παρακαλώ. Μπλέξατε τη βρώμικη ιστορία. Κύριε, παρακαλώ. Παρακαλώ ηρεμία. Κύριε Χατζηνικολάου, ολοκληρώστε τη φράση. Σήμερα στη Βουλή, γιατί εγώ από το κοινοβούλιο ήρθα, είδα πολλά κίτρινα πρόσωπα και πολύ εκνευρισμό. Να πέσει φως, ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει, πρέπει να μάθει, πρέπει να ξέρει ποιοι τον κυβέρνησαν, ποιοι τον κυβερνούν. Και για να τελειώσει την απάντηση μου στο προηγούμενο θέμα, πέρα από το δικαστικό υπάρχει και ένα πολιτικό ζήτημα. Γι' αυτό έγινε αυτή η συζήτηση. Λοιπόν. Για τα πολιτικά ζητήματα και τίποτα παραπάνω. Κύριε Χατζηνικολάου, πριν για την ανόητη αναφορά σε εσάς που υπάρχει πράγμα στη δικογραφία. Βγάλατε μια δίκαιη οργή. Ναι, αλλά προσέξτε, εγώ είμαι απολύτως ανοιχτός. Να έρθει όποιος θέλει να ελέγξει ό,τι γουστάρει. Εγώ σήμερα ό,τι θέλει. Εγώ κατέθεσα σήμερα στην Επιτροπή, πρέπει κύριε Χατζηνικολάου. Πρέπει να σας πω και σας δίνω αμέσως το λόγο. Και το λέω και αστειευόμενος. Η Νοβάρτης ήταν και ένας από τους χειρότερους διαφημιζόμενους. Από τα μικρότερα κονδύλια που έδινε, φαρμακευτική εταιρεία στα μέσα ενημέρωσης. Εγώ σήμερα στην εξεταστική, επειδή είπατε είστε ανοιχτός εσείς, κατέθεσα όλη την κίνηση στο λογαριασμό μου από το 2013 μέχρι σήμερα και αμετάκλητη αξιοδότηση να ψάξουν να βρουν στον πλανήτη οτιδήποτε με αφορά. Βέβαια, εδώ άκουσα να λέγεται ότι αυτά ερχόντουσαν με σακούλες και βαλίτσες. Εσείς μου είπατε είμαι ανοιχτός να με ελέγξω. Και εγώ είμαι ανοιχτός να με ελέγξω, σας λέω. Αυτό που είπατε εσείς και τον εαυτό σας το λέω για μένα. Και ο κάθε από αυτούς που κατονομάζονται. Προσέξτε όμως τώρα το μεγάλο θέμα. Γιατί αν δεν καταλάβουμε το μεγάλο θέμα, δεν θα βγάλουμε άξιο τη χώρα.
Οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες δεν έχουν σχέση με τη διεθνή έρευνα του FBI. Οι μάρτυρες του FBI, διάβασα εγώ αυτά που λένε, δεν λένε τίποτε για κανένα πολιτικό πρόσωπο. Και επειδή είπατε πριν πρέπει να τηρούνται διαδικασίες. Το να προαναγγέλει ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Άμυνας τις υποθέσεις αυτές είναι διαδικασία, κύριε Χατζηνικολάου. Το να λέει χθες, είπε ο κ. Ζαχαριάδης, θεωρεί σημαντικό, λέει λογικό, επειδή υπάρχουν πολιτικά πρέπει να μάθει ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε ότι το Σύνταγμα απαγορεύει στον Υπουργό Δικαιοσύνης να ανοίξει το φάκελο. Δεν είπα ότι άνοιξε το φάκελο. Απαγορεύει. Δεν είπα ότι άνοιξε το φάκελο. Βγάλαν ανακοίνωση. Συζητάνε πολιτικά. Με διακόψατε. Δεν θα ζητήσει πολιτικά. Με διακόψατε. Με συγχωρείτε. Βγάλαν ανακοίνωση από το ΑΠΕ ότι με εντολή του Τσίπρα πάει στη Βουλή. Κάτι στο οποίο ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να έχει την παραμικρή ανάμειξη, κύριε Χατζηνικολάου. Τι έγινε δηλαδή, αφού πήγαν στο FBI και δεν βρήκαν τίποτα για πολιτικά πρόσωπα, στήσανε τρεις ψευδομάρτυρες. Όσα λένε μέσα στο μέτρο που με αφορούν είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Θα σου πω μόνο μία λεπτομέρεια. Επειδή εμένα δεν μπορώ να πούνε για το φάρμακο τίποτα, γιατί εγώ έριξα τα πάνη χαμηλότερα από όλους. Είχε βγάλει ένα δημοσίευμα ο κ. Βαξεβάνης ότι έκανα δωράκι 65 εκατομμύρια στην Νοβάρτης. Για μια υπόθεση με μια υπουργική απόφαση. Αυτό δεν υπάρχει. Γιατί αυτή η υπουργική απόφαση έχω αποδείξει όταν πάει στα δικαστήρια και πέρα αναβολή, δεν έκανε καμία ζημιά στο δημόσιο. Και τώρα έχω κάνει, προσέξτε, λέει ο μάρτυρας, δωράκι 65 εκατομμύρια στην Νοβάρτης. Τον τίτλο του Βαξεβάνη για να τον έχει στο δικαστήριο, προσέξτε, γιατί εφήρμοσα το μνημόνιο. Δηλαδή τώρα που ο κύριος Τσακαλώτος, κύριε Χατζηνικολάου, έχει πληρώσει 1,5 δισεκατομμύριο φέτος ληξιπρόθεσμα, γιατί τον πίεζε και η Τρόικα, και είναι σωστό ότι τα πλήρωσε για να πάρει μπρος η αγορά, να στείλουμε δυο ψευδομάτες να λένε ότι πληρώθηκε με βαλίτσο ο κύριος Τσακαλώτος και να πρέπει ο κύριος Τσακαλώτος να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, που έχει και πολλά λεφτά ο άνθρωπος και αν του ψάξουν λογαριασμούς θα του βρουν όλα τα λεφτά που έχει τα νόμιμα. Αυτό θα γίνει η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου. Εκεί θα καταντήσουμε. Ο κύριος Βενιζέλος. Και εμπλέκουνε τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, και δεν τρέπονται ότι μπήκε η βαλίτσα στο Μέγαρο Μαξίμου γιατί του ενοχλεί ο Σαμαράς. Και εμπλέκουν τον Στουρνάρα που θέλουν να του φάνε τη θέση. Γιατί μην μου πείτε, δεν έχετε καταλάβει, κύριε Χατζηνικολάου, το όνειρο του Τσίπρα ή να πάρει τη θέση του διοικητού του Τραπέζη Ελλάδος. Και βρήκαν τώρα την ευκαιρία να πούνε του πήγα βαλίτσα για να τον διασύρουν έξω και να τον αναγκάσουν να παραιτηθεί. Για να του πάρουν τη θέση και να βάλουν Σιριζέο. Σιγά, είναι τυχαίο, κύριε Χατζηνικολάου, σα ξαναλέω. Μην πετάγεστε. Είναι τυχαίο, κύριε. Μην πετάγεστε. Μην πετάγεστε. Τι έγινε. Δεν έχει δουλειά στην υπόθεση. Καλό παιδί, μην πλέξει τη βρωμιά μέσα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το βρίσκεται τυχαίο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτού του προστατευόμενου μάρτυρε του έχει. Γιατί πθίγεται η τιμή και η υπόλοιψή μου, κύριε. Άμα σα πω, σα κλέφτη, εσεί θα είστε ηρεμό. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν θέλω να διαβάσω. Βεβαίω, με λένε οι μάρτυρε που βάλατε. Οι μάρτυρε που βάλατε εσεί του ΣΥΡΙΖΑ Κοτσίπρα. Με Παπαδάκι! Λοιπόν, όσα γράφουν αυτοί οι μάρτυρες έχουν την αξία ενός βίπερ σε παραλία. Είναι παντελώς ψευδή. Φαντασιακά δημιουργήματα. Ισότιμη αφορά, επειδή το είπατε για τον εαυτό σας, όχι να με ψάξουνε, αρκεί να σας πω μια λεπτομέρεια. Μου δώσανε 50.000. Καλά, εμένα λένε για 2-3 χιλιάρικα. Δηλαδή, με θεωρούν ότι είμαι και. Πηγαίνατε για το τριχίλια. Ο Λόκος Χατζηνικολάου. Ο Λόκος Χατζηνικολάου πήγε με τριχίλια. Λοιπόν, ακούστε. Μου δώσα 50.000 για να ανακαινήσω το σπίτι μου. Μπορείτε να στείλετε αύριο μια κάμερα από το δελτίο του Αντένα να δείτε αν έχω ανακαινήσει το σπίτι μου. Το μόνο που επιβεβαιωθεί είναι αυτό. Μπορείτε να στείλετε. Πείτε μου κάτι, ο κύριος Βενιζέλος. Μα δεν τρέπονται! Δεν τρέπονται καθόλου! Ο κύριος Βενιζέλος. Ο Τσίπρας τα έχει οργανώσει όλα ο ίδιος, να ξέρετε, με τον Παπαγγελόπουλο. Είμαι σίγουρος, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία. Ο Σαμαράς του κάνει μήνυση, να ξέρετε. Ο κύριος Βενιζέλος είπε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο του Sky ότι δεν θα μείνουν για πάντα. Οι μάρτυρες αυτοί στη σκιά. Φυσικά και δεν πρέπει. Γιατί αυτό είναι κάποιο είδους απειλή. Είναι κάποιο είδους απειλή. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα κοινοβουλευτικά μέσα για να έρθουν στη Βουλή. Να μπουν στη Βουλή και να τα πούνε. Προσέξτε, κύριε Χατζηνικολάου. Εδώ είναι ζήτημα δημοκρατίας μεγάλο. Εδώ εμπλέκονται δύο πρώην πρωθυπουργοί με την μαρτυρία ενός ανθρώπου που λέει του πήγε ο Φρουζής βαλίτσα. Δεν λέει εγώ την πήγα τη βαλίτσα ο μάρτυρας. Όχι. Λέει ξέρω ότι πήγε ο Φρουζής. Δεν λέει ο Μάρτης ότι έχω του δώσει τα λεφτά σε κανέναν. Αλλά ξέρω ότι ο Φρουζής το θα πήγε. Αυτό λέει ο Μάρτης. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Για να καταλάβετε το παιχνίδι. Έχουμε φάει όλο το δελτίο. Ένα τελευταίο. Έγινε ολομέλεια το μεσημέρι, κύριε Χατζηνικολάου, για να έρθει στη Βουλή η δικογραφία του Νοβάρτης. Το είδατε. Το βράδυ ήρθε η δικογραφία του Καμένου για τα βλήματα. Διέκοψε ολομέλεια. Και χθες ο κ. Παγκελόπουλος έλεγε εδώ στο βίντεο. Μην το διακόψετε. Έλεγε εδώ στο βίντεο ο κ. Παγκελόπουλος. Παίξτε το. Έλεγε ο Παγκελόπουλος. Εάν φύγει ο Φρουζής στο εξωτερικό, θα αποδειχθεί η αλήθεια των μαρτυριών. Και ο Φρουζής τον βρήκατε είναι εδώ. Ξέρετε τι λέει η δικογραφία του Καμένου. Ότι ψάχνουν εισαγγελείς τον κύριο Βασίλη Παπαδόπουλο, το δίθεν πληρεξούσιο, και εξαφανίστηκε ο Παπαδόπουλος. Πάει το πουλάκι. Και ρωτώ,
Πρέπει να κλείσω. Δευτερόλεπτα. Εάν ο Παπαγγελόπουλος λέει, προσέξτε, γιατί την πάτησε ο Μίμης ο Παπαγγελόπουλος τώρα. Εάν λέει ο Παπαγγελόπουλος, εάν φύγει ο Φρουζής αποδεικνύεται η αλήθεια των μαρτύρων. Και ο Παπαγγελόπουλος και ο Φρουζής μένει. Άρα αντίστροφα αποδεικνύεται το ψεύδος των μαρτύρων. Αλλά εξαφανίστηκε ο μάρτυρας του Καμένου. Τι λέει αυτό για αυτά που λέει ο Παπαγγελόπουλος. Μιλάμε γιατί ήρθε η Ιωβάνη. Για να καλύψουν τον Καμένο, το έχει στήσει ο Τσίπρας. Το έχει στήσει ο Παπαγγελόπουλος. Το έχει στήσει ο Πολάκης σίγουρα γιατί το είχε προαναγγείλει. Και θα του πω κάτι. Έλεγε ο ποιητής Αγάθων, τον Άρχοντα τριών διμέμνηστε. Ανθρώπων άρχη, κατανόμων άρχη και ουκ αϊ άρχη. Δεν θα κυβερνούν για πάντα και θα πληρώσουν. Προσβάλλαν την τιμή και την υπόλοιψή μου και θα πληρώσουν. Μία αυτό φράση ακριβώς το οποίο λέει ο κύριος Γεωργιάδης είναι αυτό το οποίο ίσχυε για τις χρυσές ημέρες του παλιού κόσμου. Έχω και τώρα εδώ. Και τώρα εδώ. Δαπάνη στην ιστορία του ελληνικού κύριε κράτους Γεωργιάδη, η κατηγορία. Και τώρα την ανεβάσατε. Η κατηγορία. Είστε κλέτες που την ανεβάσατε. Δεν είναι ότι δεν κατεβάσατε την ανεβάσατε. Είστε κλέτες που την ανεβάσατε. Την κατεβάσατε. Κλέτες και ψεύτες. Παρακαλώ. Η κατηγορία δεν είναι το ύψος φαρμακευτικής. Έχω τη χαμηλότερη δαπάνη στην ιστορία. Ακούστε και τα μούτρα και με κοιτάτε στα μάτια. Το ζήτημα σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω το εξής. Μην μπλέκεις, είσαι καλό παιδί, μην μπλέκεις. Είσαι καλό παιδί, μην μπλέκεις. Όχι το ύψος φαρμακευτικής δαπάνη. Είσαι καλό παιδί, αλλά πού πηγαίνει η φαρμακευτική δαπάνη. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν ξέρεις πού κατευθύνεται. Θες να σου κάνω αφροδιστή ότι είπες ήταν λάθος. Σας ευχαριστώ. Το έχουν δώσει ενών πέμπτη. Όλα αυτά με τις τιμές αναφοράς είναι όλα. Κύριε, ευχαριστώ θερμά και...